Πριν από λίγους μήνες είχαμε καταθέσει μία αγωγή για την ακύρωση των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο. Πριν μερικές μέρες δημοσιεύθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερών, με την οποία έγινε δεκτή στο σύνολό της η αγωγή μας και ακύρωσε και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον οποίο δηλώθηκαν οι υποψηφιότητες τότε και προκηρύχθηκαν εκλογές, και το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής. Επομένως, ακυρώθηκαν οι εκλογές στο σύνολό τους. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών. Ήταν μια επίπονη διαδικασία αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων και θα προχωρήσει τις διαδικασίες προκειμένου να επανεκλεγεί ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που γίνει η έφεση, θα περιμένουμε να εκδοθεί και η απόφαση του εφετείου. Προφανώς τίθεται ένα θέμα τώρα, αν θέλετε, ένα ηθικό ζήτημα, του κατά πόσο μία διοίκηση η οποία δεν προχώρησε σε όλες τις διαδικασίες που προέβλεπε ο νόμος και το καταστατικό αναφορικά με τη διενέργεια των εκλογών και οι οποίες έχουν ακυρωθεί, πώς μπορεί να προχωρήσει και να διοικεί στη συνέχεια για 3 ή 6 μήνες επιπλέον.